πέμπτο όροφο. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα βλέπετε οι φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, Γιώργο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε μέσα, αλλά μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα στο διαμέρισμα αυτή την ώρα. Ενώ έχει κοινωθεί ολόκληρη η πολυκατοικία, θα πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Επιχειρεί πυροσβεστική με 4 οχήματα, όπως μπορώ να δω, και πολλούς άνδρες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, που όπως βλέπετε και εσείς, ακόμα οι φλόγες έχουν βγει έξω από τα παράθυρα μέσα από το διαμέρισμα. Αλεξάνδρα, είναι ένα διαμέρισμα. Αν μπορεί ο συνάδελφος να γυρίσει, να το δούμε, γιατί. Εντάξει, ένα διαμέρισμα είναι. Είναι όλο αυτό που βλέπουμε. Είναι το διαμέρισμα ακριβώς. Είναι σε ένα διαμέρισμα. Να δούμε έτσι. Αυτό βέβαια. Να ανοίξει λιγάκι η εικόνα για να βλέπουμε. Στέφανε, άνοιξε λίγο είναι την εικόνα τελευταίο για να δουν όλο το διαμέρισμα και την πολυκατοικία. Είναι στο τελευταίο όροφο από ό,τι βλέπουμε. Έτσι. Είναι στον τελευταίο όροφο, Γιώργο. Είναι στον τελευταίο όροφο. Είναι στον πέμπτο όροφο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αλλά θα πρέπει ευτυχώς να σας πω ότι είμαστε στην Αλεξάνδρου Σβόλου. Ναι. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και βλέπω ότι πλέον η φωτιά έχει επεκταθεί. Σε όλο το διαμέρισμα. Έχει επεκταθεί με τη βοήθεια του Στέφανου Κουζανίδη, θα σας δείξω, σε όλο το διαμέρισμα. Ναι, ενώ πριν είναι από 2 λεπτά που φτάσαμε εδώ πέρα, έβγαινε μόνο από την πλευρά της Αλεξάνδρου Σβόλου, τώρα βλέπουμε ότι και από την Απελού, την Κάβετο δηλαδή, στη γωνία, και φλόγα. Έχει επεκταθεί η πυρκαγιά δυστυχώς σε όλο το διαμέρισμα. Ήδη είναι από πάνω βλέπω να πέφτουν. Είναι σίγουρο, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, είναι σίγουρο ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν ήταν μέσα? Οι πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στο διαμέρισμα. Έτσι μου είπανε πριν από λίγο. Ωστόσο, περιμένετε ένα λεπτό. Στέφανε, έλα λίγο να γυρίσει η κάμερα να βλέπουμε όλο το διαμέρισμα, αν μπορεί ο Στέφανος. Περίμενε λίγο. Απλά ναι, βλέπουμε πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η περιοχή. Συγγνώμη, μια πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Μισό λεπτό, τι λες, Αλεξάνδρα? Είμαστε ζωντανά στον κύριο Παπαδάκη. Δύο κουβέντες μόνο αν υπάρχει κάποιος στο διαμέρισμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Θέλουμε να μας ενημερώσουν και εδώ. Δεν μπορεί να ξέρει ακόμη. Όπως βλέπετε. Κάτσε, Γιώργο. Ναι, Αλεξάνδρα. Μισό λεπτό. Τι λες? Είμαστε κοντά στους πυροσβέστες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, Γιώργο. Γιατί δίπλα ακριβώς, όπως βλέπεις, σε απόσταση αναπνοής, υπάρχει μια ακόμα πολυκατοικία. Με τη βοήθεια του Στέφανου Κουζανίδη θα σας δείξουμε τον κόσμο που είναι έξω στα μπαλκόνια τους, διότι ανησυχούν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι κολλητά οι δύο αυτές πολυκατοικίες. Ναι, 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 ναι. Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ θέλω στο σημείο αυτό να επιχειρήσω εκ νέου να πλησιάσω τον πυροσβέστη. Εάν είναι σίγουρο ότι είναι από μέσα, προκειμένου, έχουν φύγει οι άνθρωποι. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, είμαστε ζωντανά στον αντένα. Ναι, ναι. Υπάρχει άτομο μέσα στο διαμέρισμα? Δεν έχουμε πληροφορία για άτομο μέχρι τώρα. Καμιά τέτοια πληροφορία. Γίνεται ήδη πρόσβαση εσωτερικά, έχει γίνει προσβολή δηλαδή. Και πιστεύω σε λίγο θα έχει γίνει κατάσταση. Όλα να πάνε καλά. Βλέπουμε ότι ήδη επεκτάθηκε όταν ήρθαμε. Η πυρκαγιά ήταν μόνο σε ένα σημείο, αλλά βλέπουμε τώρα έχει επεκταθεί σε όλο το διαμέρισμα. Δυστυχώς είναι κλειστά όλα τα διαμερίσματα. Είναι τελευταίο διαμέρισμα ορόφου και δεν υπάρχει πρόσβαση. Γίνεται εσωτερικά η πρόσβαση και γίνεται προσβολή ήδη. Τραβάνε, δηλαδή και το έργο σας δεν μπορείτε ουσιαστικά να προσεγγίσετε. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουν φτάσει από εσωτερικά και χτυπάνε ήδη. Είπαν ότι μέσα έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ισχύει. Θα το δούμε. Μακάρι να έχουν προλάβει, να έχουν βγει οι άνθρωποι, να μην ήταν μέσα. Στέφανε, δείξε λίγο πάνω. Βλέπω, Γιώργο, πάντως ότι ήδη έχει τώρα επεκταθεί πυρκαγιά και έχει επεκταθεί. Επάνω, Στέφανε, επάνω. Από το εσωτερικό του διαμερίσματος. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο πιο πίσω. Λίγο πιο πίσω. Φοβούνται μην υπάρξει κάποια έκρηξη για αυτόν τον λόγο. Μήπως υπάρχει κάτι μέσα. Προσπαθούν να μας απομακρύνουν από το σημείο. Και δικαιολογημένα. Βλέπετε αυτήν την ώρα οι φλόγες, Γιώργο. Έχουν πάρει τέντες φωτιά. Από το διαμέρισμα. Βλέπω ότι καίγονται τα πάντα. Όσο οι τέντες. Ώρα, οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο διαμέρισμα. Είναι αυτό που λέει η Μαρσίπο. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν, Γιώργο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν από πουθενά αλλού. Είναι ένα διαμέρισμα. Ακριβώς, και μόνο εσωτερικά.